υποδίονταν τα ερωτικά δίδυμα των σχολικών και αττικών παραστάσεων, λόγω χάρη Έμονα, Αντιγόνη, Δημήτρη Σιτσιλάνδη, Μαντώνο Ρογένου, Ερωτόκριτο, Αρετούσα. Τα βλέμματα έπεφταν πάντα πάνω στον ωραίο και ερωτέψιμο, όπως τον χαρακτήριζαν, Μιχαλάκη και την Μαρία Χαρτιοπούλου, την αποκαλωμένη τότε Ζωή Λάσκαρη Σκαρπάδα. Αλλά τι να είπαμε και για τα εσωτερικά του χαρίσματα και το χαρακτήρα του, αρκεί να επαναλάβουμε τα λόγια του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολομού, που τα έγραψε για τον γιο που κατασπάραξε ο Καρχαρίας μπροστά στα μάτια. Λόγια δεν έχουμε για σε και για το μέσα πλούτος, όμορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος. Πλασμένος με πλήθος αρετών, εντιμότητα, ευγένεια, ειλικρίνεια, απλότητα, ευπροσιμορία, φιλοπατρία, φιλανθρωπία, αλτρουισμός, αλληλεγγύη. Ο άνθρωπος που έδινε απλόχερα αγάπη και στήριξη και πάντα είχε να πει ένα καλό λόγο με ένα γλυκό χαμόγελο για τον καθένα, όπως μου υπενθυμίζει η συμμαθήτριά μας, η Μαριγούλα. Το θέατρο και γενικότερα η καλλιτεχνία αποτελούσε μια από τις παιδικές αγάπες του Μιχαλάκη. Τα ενδιαφέροντά του όμως ήταν πολύ πλατύτερα και πολύ σκυρή, όπως και η στόχη. Πέραν από την κλίση του προς τις ιατρικές επιστήμες, από νωρίς εκδήλωσε αδυναμία στο γράψιμο. Ήταν πρώτος στις εκθέσεις και την καλλιγραφία. Τον ενδιέφερε από μικρό παιδί η τοπική ιστορία. Διάβαζε σχετικά κείμενα της πολυδιαβασμένης ποιήτριας και συγγραφέως μητέρας του, η οποία τον δεσκάλευε και τον παρότρινε στις ιστορικές του αναζητήσεις, που αφορούσαν κυρίως το ποσίδιο και την νεότερη ιστορία του νησιού με έμφαση στην Ιταλοκρατία. Τα κείμενά του έβρισκαν φιλοξενία κυρίως σε έντυπα του ομιλούντος, όπως η εφημερίδα Κάρπαθος Ανημόεσα και τα περιοδικά Καρπαθιακά Χρονικά, Κάρπαθος και Καρπαθιακή Ηχό, όργανο του Συλλόγου του Ναυπαταχού Καρπαθίου. Την τελευταία στην Καρπαθιακή Ηχό δημοσίευε κυρίως την περίοδο 1993-1997, που είχα την τύχη να προεδρεύω το Σύλλογο των Ναυπαταχών Καρπαθίων, παρά τις πραξικοπηματικές παρεμβάσεις ενίων φιλοδόξων και εξελίξιμων συμπατριωτών μας. Η έρευνα για τους Καρπάθους γιατρούς εντάσσεται στα ιστορικά ενδιαφέροντα του σύντα. Τούτη έρευνα έβαλε να αποτελέσει το έργο της ζωής του. Φασούλη το φασούλη, με υπομονή και αγάπη, μάζευε πληροφορίες στο σακούλι της ασταμάτητης έρευνας. Με επιστημοσύνη και συστηματική μέθοδο σε πανεπιστημιακά, νοσοκομιακά και οικογενειακά αρχεία, σε βιβλιοθήκες, βιβλία και περιοδικά και μέσα από συνεντεύξεις προσωπικές με επιζώντες βιβλιογραφούμενους ή με συγγενείς, φίλους και συναδέλφους τους ή ακόμα με όσους άλλους διέθεταν θετικές πληροφορίες. Ξεκινά λοιπόν ο συγγραφέας με σημαντικά εφόδια την υπέρμετρη, αναφέρομαι στη μεθοδολογία του. Αγάπη, υπέρμετρη αγάπη για τον τόπο του και το επαγγελματικό και συναδελφικό ενδιαφέρον για τους συντοπίτες του γιατρούς. Πριν προχωρήσει στη σύνθεση των βιογραφιών, οργανώνει η επιμέλεια του υλικό του που το συλλέγει με τον τρόπο που οι μέλησες συλλέγουν το μέλλον. Η μεθοδολογία του είναι επιστημονικά θεμελιωμένη και περιγράφηκε πιο πάνω. Πριν προχωρήσει στην ετοιμασία του βιβλίου, έκρινε σκόπιμο να δοκιμάσει πρώτα τη γραφή του και τις πρώτες δοκιμές των ιατρικών βίων σε μορφή εισηγήσεων άρθρων που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο, στα συνέδρια του Καρπαθιακού Κέντρου, που μαζί είχαμε ιδρύσει και υπήρξε γενικός γραμματέας του επί 16 χρόνια. Οι βιογραφίες αυτές, βελτιωμένες και συμπληρωμένες, δημοσιεύτηκαν στο πρώτο τόμο των Καρπαθιακών Χρονικών, όργανο του Καρπαθιακού Κέντρου, και αποτέλεσαν τη μαλλιά που πάνω χτίστηκε στο βιβλίο που παρουσιάζουμε απόψε. Αυτά ο Μιχαλάκης τα αναφέρει στο πρόλογο του το βιβλίο επίσης. Εντρυφώντας τώρα στο περιεχόμενο του τόμου, διαπιστώνει κανείς την ικανοποίηση ότι ο συγγραφέας δεν αρκείται να παρουσιάσει μια σχέτια εργοβιογραφία των 90 γιατρών που παρελάβουν στις σελίδες του βιβλίου. Δηλαδή, πού και πότε γεννήθηκαν και πέθαναν, σπουδές, επιστημονική εξειδίκευση και δραστηριότητα καριέρα. Προκειμένου να διευκολύνει τις απαντήσεις σε αναπόφευκτα θεωρητικά ερωτήματα,
δίνει έμφαση στην οικογενειακή προαίρεση των γιατρών, καθώς και στην ιστορική συγκυρία, τις οικονομικές συνθήκες, το κοινωνικό κλίμα και το πολιτισμικό επίπεδο της κάθε εποχής. Με βάση αυτές τις παραμέτρους, ο ίδιος με ζήλο επισημαίνει στο βιβλίο του, επιχειρεί ο συγγραφέας να απαντήσει στο τεμελιακό ερώτημα γιατί στο ξεκίνημα του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα το λεγόμενο μεγάλο χωριό, Απέρι και πολλά, εμφανίζεται πληθώρα εδώ σε αυτά τα χωριά γιατρών, όταν αμέσως πριν δεν υπήρχε κανένας. Η απάντησή του είναι καλά στοιχειοθετημένη, ο ίδιος μας απαντά. Το φαινόμενο της καπνικής γιατρομανίας συλλήφθη με τη μετανάστευση των πολλών και των Απερικών, σπανιότερα στη Σύρο και μαζικά στη Μικρασία, πιο συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της Μύρνης και ειδικότερα στο Αιδίνη και στην κοινότητα Κυρκυζιέ. Νοικοκύριες και σκληροί δουλευτάδες πλούτιζαν με τη δουλειά τους, πολλοί από αυτούς ως έμποροι και επιχειρηματίες. Σε συνάρτηση με τον πλούτο ήρθε η καλή εκπαίδευση των παιδιών σε περίφημα σχολεία σπάνια στη Σύρο και συνήθως στη Μικρασία όπως η Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης, όπου δίδασκε και ο Καρπάθιος καθηγητής Μιχάλης Καλίδης του Άρους, και το Αρευναγωγείο Αιδινίου. Ο Μιχάλης τα αναφέρει αυτά και εμείς τα αξιοποιούμε. Σε αυτές τις δύο βασικές προϋποθέσεις, τον πλούτο και την παιδεία, όπως επισημαίνει ο συγγραφέας, προσθέτει και επίσης απαραίτητη φιλοδοξία της κάθε νεόπλουτης πια οικογένειας να αποκτήσουν τα παιδιά τους πανεπιστημιακή μόρφωση. Όπως είναι φυσικό, κυρίαρχος στόχος ήταν η ιατρική και μάλιστα αυτή του Εθνικού και Κομμωτιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Έτσι έγινε τούτη η μεγάλη αλλαγή με την κλιμακούμενη εμφάνιση ντόπιων γιατρών και την βαθμιαία δημιουργία οικογενειακών ιατρικών δυναστιών, θα δούμε πιο κάτω. Εύλογα όμως γεννιέται το εμφανές δεύτερο ερώτημα τώρα, γιατί το φαινόμενο αυτό πρωτοεμφανίστηκε αμέσως μετά τα μέσα του 19ου αιώνα και συνεχίστηκε με τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά του μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Περιορίστηκε μονάχα στο μεγάλο χωριό Απέρι Πολλάδα και με μια ελαφρά προάκτηση μέχρι τις Σπηλές και όχι στην υπόλοιπη Καρπαθό. Ένα δεύτερο ερώτημα πολύ για τη σχέδια. Με την ευκαιρία να πω όμως ότι μετά το, τα μέσα του 20ου και μέχρι το 1956, επειδή ήταν η περίοδος της μεταπελευθέρωσης και το ελληνικό κράτος ήταν να βοηθήσει τον τόπιο πληθυσμό, επέτρεπε στους κακώδες να παίρνουν χωρίς εξετάσεις στα πανεπιστήμια, στη δεκαετία του 50 και μέχρι το 1956. Και παρίστανται τότε γιατροί που έτσι εισήλθαν τότε στο πανεπιστήμιο. Ορτάω ο συγγραφέας αφήνει να εννοηθεί το ότι οι λόγοι είναι η ιστορική και οικονομική που υπάρχει στη Βόρεια και Νότια Καρπαθό. Μία μινιμαλιστική, ας πούμε, ιατρική παραγωγή και στη μεσαία ζώνη υπάρχει αυτή τη φόρμα. Είναι λοιπόν η λόγη ιστορική και οικονομική. Με εξαίρεση το όδος που ανάγεται σε διαφορετικές διαδικασίες καστρογένεσης, δεν ήταν όπως θα πω στην επικράτεια της αρχαίας Βόρειος κράτους Καρπαθός, το σταυλιά λοιπόν της κεντρικής ζώνης Απέρι Πολλάδα και Πηλές αποτελούσαν τα λίγη κληρονομιά της αρχαίας πόλεως κράτους Κάρπαθος, που είχε ακρόπολη το Κοράκι, και κάτι γύρω, οι καρπαθοπολίτες, ήταν οι πλουσιότεροι του νησιού και ζώντας σε αστικοποιημένες κοινωνίες θεωρούνται πρωτευουσιάνοι, δηλαδή αστεί, καστρινοί. Αυτή η παράδοση φαίνεται πως συνεχιζόταν μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Αντίθετα, τα χωριά, τα άλλα χωριά του μνημόνιου με την Φαρκάσα, Όλυμπος, ο Άδωνος, ο Κόρη, φέρνουν να συνεχίζουν την παράδοση των πόλεων κρατών της Αρκάσιας και της Βρικούντος, με διασπαρμένη ηγιστική και κοινωνική οργάνωση, βασισμένη στην ιεραρχημένη κλίμακα χωριών, αγροτικός οικισμός, μετόχοι, στάβλος. Εδώ οι αστικοποιημένες, οι καστρινές οικογένειες, δηλαδή η νομεκλατούρα, οι ελίτς με μορφή, με μόνη μία το χωριό, ήταν ελάχιστες. Τα άλλα χωριά ήταν αστικοποιημένα που παρήγονταν τις δεκάδες των γιατρών. Και από αυτές τις οικογένειες της ελάχιστης στα χωριά αυτά, μενεδές κλπ. Προέρχονταν και οι ελάχιστοι γιατροί που εμφανίζονται σε τούτα τα χωριά στην πρώην αυτή περίοδο. Λόγω χάρη, σακελαρίδιδες και μελασιανοί στις μενεδές, γεράκιδες, σακελάριδες και άλλες στην Όλυμνο, Παπαδόπουλοι στο Όθος. Η διαφορά με τους μεγαλοχωρίδες, περιβολοδιώτες, έγινε στο πλούτο.
Στα χωριά της βόρειας και νότιας ζώνης, η μετανάστευση των μαστόρων ήταν λιγότερο προσοδοφόρα. Δεν επέφερε το πλούτο που επέφερε στους άλλους. Ήταν στην εποχή εκεί, στην Κρήτη, αργότερα και στην Αφρική και στην Ασία, αλλά σχεδόν ανύπαρκτη στην Μικρασία, όπου την ίδια περίοδο πλούτιζαν οι απεριτοβολαδιώτες, αντιγράφοντας και τη μόδα τους, τη δρόλα της δραχμοβόρας, ωστόσο για την εποχή κεραμοσκεπής, που πλημμύρισε τα δύο χωριά, αλλά αποτελούσε σπάνιο είδος πολυτελείας στα υπόλοιπα, τα κεραμίδια, στα σπίτια. Είναι δείγμα αυτής της αλλαγής. Η ποσότητα των γιατρών, θα μπορούσε να πει κανείς, υπήρξε ευθέως ανάλογη του αριθμού των σπιτιών με κεραμίδια, που βέβαια με τη σειρά τους αντανακλούσαν τον πλούτο της εποχής. Και το βλέπετε πάνω από το απέρι και κάτω τις μενετές. Απέρι δεν υπήρχε σπίτι που να μην ήταν με κεραμίδια. Τις μενετές και να πει 2, 3, 4 και από τα σπίτια αυτά πρόκειται και ελάχιστοι γιατροί που με ο Βασίλης ο Σακελαρίδης, ο Βασίλης Κομιανός και άλλοι. Ένα άλλο ενδιαφέρον ζήτημα είναι πώς με το πέρασμα του χρόνου δημιουργήθηκαν στα χωριά της ιατρομανίας, όπως την αποκαλέσαμε, παραδόσεις, δηλαδή δυναστείες ιατρικών οικογενειών. Ένα τρίτο ερώτημα είναι αυτό. Γιατί έτσι. Η ερμηνεία που δίνει και εδώ ο γιατρός ο Μιχαλάκης είναι πιστική. Δηλαδή η συσσόρευση όλο και περισσότερο πλούτου, επιγαμίες με αντίστοιχα σόγια μεταξύ τους παντρευόντους αυτή τις οικογένειες και συναφής και εύλογη επιδημία και επιδίωξη να συνεχίζονται και να διατηρούνται οι δεσμοί της οικογένειας με την ιατρική επιστήμη και συναφή επαγγελματική απασχόληση. Σε μια περίοδο πλέον αστικής ορίμανσης και ανταγωνιστικής δομής της καρπαθιακής κοινωνίας. Υπήρχε ανταγωνισμός ανάμεσα στα σόγια αυτά, τα ιατρικά και η ιατρομανία. Έτσι, από τη μια στιγμή χωρίς καρπάθιο γιατρό, στα μέσα ακριβώς του 19ου αιώνα, αφού είχαν στα μέσα του 19ου αιώνα μονάχα τον Καλίνιο Μιχάλη Πελεκάνο ως γιατρό, αυτό θυμίζει το Μινόκριτο Μητριδόρου Σάμιο Συμπρικούντα της Αρχαιότητος, ένα σαμιώτη που πρόσθεται τις υπηρεσίες του για 20 χρόνια δωρεάν και η Βρουγκούντα δεν είχε δικό της γιατρό. Βρέθηκαν λοιπόν με δικούς τους τώρα γιατρούς και σιγά σιγά δημιουργήθηκαν μικρές και αργότερα μεγαλύτερες δυναστείες, γενιές δηλαδή, σας πράγμα ολίγων και πιο ισχυρών φιλόδοξων οικογενειών. Αναφέρονται παραδείγματα για τους επικεφαλείς γενάρχες που ήταν στη μεγάλη τους πλειονότητα πολλαδιώτες, γεννήματα από τη Βολάδα, η προέλευση από τη Βολάδα. Ένα μεγάλο ερώτημα που ακόμα δεν έχει απαντηθεί ούτε από μένα, ούτε από τον Μιχαλάκη, γιατί η Βολάδα να παράγει το 90% των γιατρών. Εγώ πιστεύω ότι ίσως το κύριο θέμα είναι ότι έχουμε εδώ ένα ενιαίο χωριό, το μεγάλο χωριό. Τώρα, εκεί πάνω, είχε πιο πολύ αέρα και αν θεωρήσουμε αληθινή τη μαντινάδα γνωστή του ποιητή μας Νικολάου Παπαμιχαήλ που είπε το εξής, τα σπόρα λέει βγάζουν σε γιατρούς, τα μεσοχώρια επάψα. Τούτους τους ωφελεί η δροσιά, εμάς μας βλάφτει η κάψα. Έτσι του μεσοχωρίτες, λίγος Παπαμιχαήλ είναι μεσοχωρίτες. Μπορεί λοιπόν, θα έλεγε κανείς, δεν είναι βέβαια η πραγματικότητα αυτή, ότι είναι αυτός ο λόγος. Έχουμε εδώ να δείτε στην οθόνη, όσοι μπορείτε βέβαια να δείτε γιατί δεν προσφέρεται και πολύ για τους άλλους όπως είναι. Έχουμε τη γενιά, δηλαδή την αστεία του Γιάννου του γιατρού, που ήταν γιος του Ζόρες Καπετανάκη, όπως φαίνεται εδώ πολύ καλά, και πρέπει να ευχαριστήσουμε τη γυναίκα μου, την Άννα, που τα έφτιαξε αυτά πολύ όμορφα, όχι μόνο το δέντρο, αλλά και φωτογραφίες ορισμένων βασικών φαιτεγών, κονών του γιατρού. Ναι. Του Γιάννη του γιατρού. Το προηγούμενο το πρώτο. Όχι, σε παρακαλώ, δείξε το προηγούμενο πρώτα. Γιατί είναι σημαντικό. Του Γιάννη του γιατρού, λοιπόν, περίφημος γιατρός, δεύτερος, τρίτος γιατρός της Καρπάτου. Αυτός ο Γιάννης. Και θα δούμε και ένα ανέκδοτο πιο κάτω με τον Γιάννη του γιατρού. Έτσι. Και μετά η δυναστεία του οικονόμου του γιατρού, των Οικονομίδηλων, την βλέπετε καλύτερα από μένα, και με τα βασικά στελέχη της να παριστάνονται και τελευταία του Φραγκίου του γιατρού, Φραγκίσκου Τσεκελαρίδη, και το Γενεργητικό Δέντρο των Γιατρών, με τα βασικά της που κάποιοι από αυτούς ζουν ακόμα σήμερα, άλλοι έχουν φύγει. Έτσι.
Με βάση λοιπόν τις πληροφορίες που μας δίνει ο συγγραφέας, μπορούμε τώρα να αναφερθούμε ακροτηγώς στις προσωπικές, επιστημονικές και άλλες κατακτήσεις. Πάμε σε άλλο θέμα τώρα, κάθε γιατρού. Κατακτήσεις των βιβλιογραφημένων, πράγμα που δείχνει ότι η ξεχωριστή διεθνής διάκριση του κάθε ενός στην έρευνα και την ακαδημαϊκή δραστηριότητα είναι πια ατομική και όχι οικογενειακή υπόθεση. Όπως άλλωστε υποδηλώνει και η περίπτωση των δύο απεριτών γιατρών σήμερα, διεθνούς φοιτητές, πρόσφατα εγώ το έμαθα, δεν το ήξερα, κάποιος ογκολόγος στο Χιούστον που λέγεται Χριστόφορος Λογοθέτης και είναι γιος, γονός του Χριστόφορου του Σακελαρίδη, γνωστού δασκάλου πνευματικών τρόπου και επικεφαλής της Πενταμελούς Παγκραπαδιακής Επιτροπής στην Επανάσταση του 1944. Και ένας άλλος επίσης, νομίζω ορολόγος του Πανεπιστήμιου της Αθήνας, που έχω αστερίσκους, διότι δεν θυμάμαι το όνομά του πάλι ο πριν της καθηγητής του Πανεπιστήμιου της Αθήνας. Που θεωρούνται λοιπόν, που θεωρούνται αυτοί σήμερα κορυφαίοι στον κόσμο. Ξέρω, μάλλον είσαι ο Καπετανάκης, ξέρει καλύτερα, που αυτός βέβαια είναι ένας από αυτούς που θα πω παρακάτω, τους ανθρώπους που κατάφεραν με προσωπική μάχη και αγώνα να κατακτήσουν την επιστήμη και την επιχειρηματικότητα για να διεκδικούν πολύ. Λίγα παραδείγματα από αυτούς λοιπόν που διεκδίκησαν διεθνώς και έχουν αυτά, κάποιοι θα παραλυφθούν. Ο ουρολόγος αντινάβαρχος Βασίλης Κωστής, Κωστής Κωστής, ο παθολόγος Γιώργος Καθηδημητρίου, ο μάνος του Φραγκιού Γιώργος Σακελαρίδης, ο Ριλά, το ρηθανιουργός Κινάς Χατζιαντονιάρης από την Όλυμπο, ο πλαστικός χειρουργός Κωνσταντίνος Μαντινάος, καθηγητής στη Θεσσαλονίκη, ο Εμμανουήλ Οικονομίδης, ο καθηγητής, ο Μανώλης ο Καπετανάκης, που ανέφερε προηγουμένως, και άλλοι. Κατά πληροφορίες του συγγραφέα, κάποιοι επέδειξαν και επιχειρηματικό δαιμόνιο, ιδρύοντας ή συνειδρύοντας ιδιωτικές κλινικές όπως το Βουχάρι, ο Βασίλης Κομιανός από τις Μενετές, ο Βασίλης Νοταράς από το Μεσοχώριο, ο Μινάς Χατζιαντονίου, ο Μινάς Διαναγά Οικονομίδης, που παρίσταται εδώ, ο Γεώργιος Καραϊθιανός, ο πατέρας του Γιάννη, και άλλοι. Ενώ άλλοι μπήκαν στο στίβο της καλλιτεχνικής δημιουργίας, δικαστικές τέχνες, λογοτεχνία, ιστορικό και εθνογραφικό δοκίμιο. Ας αρχίσουν εδώ τα ονόματα των Φραγκιού, του Διατρού, Βιολί και Μουσική Παιδεία, Ποίηση, και του γιού του Μάνου, η ποιήση. Ο Μιχαήλ Παπαβασιλείου Πετρίτης, σπουδαίος εκδότης, εφημερίδων στην Αθήνα πριν 100 χρόνια, εφημερίδα Κάρπαθος, Αγκίδης Καρπάθου, Κουρετού, έκανε μια ωραία σατυρική εφημερίδα, το ημερολόγιο της Καρπάθου κλπ. Ο Κώστας Κιζούλης, γνωστός σε όλους, διστολήματα, ποίηματα, βασιλιάς της Αχάτας, ο Ηλίας Κοδαδαζής, Ιερή Πένα, πεδίδετο στην ηθογραφία, ο θάνατος του Μιχάλαρου, το θάνατο του Μιχάλαρου, οι περισσότεροι από εμάς που έχουν διαβάσει, ο Μινάς ο Ματσάκης, ο Βάσος ο Βέργης, ο Αριστίδης ο Χρυσοχέρης, σπουδαίος ποιητής. Το λειτουργήμά τους το άσκησαν οι περισσότεροι στην Αθήνα, αλλά και στην Αλλοδαπή. Κυρίως στην Αμερική, εκείνοι που λειτουργήσαν επί των υπάρξεων της πατρίδας, την εποχή εκείνη των υποτυπωδών ιατρικών γνώσεων και της φτώχειας, υπήρξαν πραγματικοί ήρωες, και οφείλει η Κάρπαθος να τους τιμήσει δεόντου. Αλώνησαν τα χωριά και τα μετόχια, τα πόδια και τα λιποζύγια για να σώζουν ή να ξεγεννούν ζωές, όπου προλάβαινα. Πολλές φορές τα καλλιτούρια ήταν αργά, δεν είχαν άλογα. Αυτό επέλεγαν σχεδόν χωρίς εξαίρεση οι πρώτοι γιατροί του νησιού, όπως ο Γέρο Μανολάκης ο γιατρός, ο Μιχαήλ, ο πρώτος γιατρός του νησιού. Ο γαμπρός του και επίσης Μανολάκης του γιατρός, ο νεότερος, Μιχαηλίδης, ο Γιάννης ο διατρός, ο Καπετανάκης, ο Φωνόμος ο διατρός, ο Νομίδης, ο Φραγκιός ο διατρός, μεγάλη μορφή, ο Φραγκάκης ο διατρός, ο Ανδρέας ο Λάμπρος, ο Γιώργος ο Λοΐζος και ο Μινάς Μελάς, του Γεωργίου. Και λίγα ευτράπελα που μνημονεύει ο συγγραφέας για κάποιους από αυτούς. Για το σπουδαίο και δημοφιλή Γιάννη τον διατρό, και βέβαια και γυναικολόγο κατά περίσταση, αναφέρεται ότι ο γυναικείος πληθυσμός του νησιού τον λάτρευε. Και όταν ήθελα να δω πόσο όμορφο ήταν το βρέφος, αναφωνούσα. Ως αν το Γιάννη τον διατρό,
ασχέτως αν εκείνος δεν ήταν βέβαια και για την πασαρέλα, όπως σημειώνει ο συγγραφέας, κάτι ανάλογο συνέβη με τον διαδρόμο και κατόπιν αντιστράτηγο Μινάη Καραγιώρη, που οι γυναίκες της Χίου, όπου κάποτε υπηρετούσε, θαύμαζαν την αλανοπή και όμορφη κορμοστασιά του. Αναφέρονται επίσης από τον συγγραφέα και άλλοι, όπως ο Μενεδιάτης Βασίλειος Κομιανός, ο Σορέη δηλαδή, και ο Πηλιάτης καθηγητής Εμμανουήλ Οικονομίδης. Δείχνοντας το ενδιαφέρον του και την ολοκληρωμένη περιγραφή της προσωπικότητας των γιατρών, γράφει για τον Κομιανό, ειδικότερα. Ωραίος, ψηλός, μελαχρινός, ευθυτενής, με ωραίο παράστημα και πάντα ευπρεπώς εντετημένος. Ο Μιχαλάκης το κάνει συχνά στο βιβλίο του και με άλλους χαρακτηρισμούς, μια υπογραφία δηλαδή των γιατρών που βγαίνει πέρα από την επιστημοσύνη και την επαγγελματική του δραστηριότητα. Όντας η προσωποποίηση της ενότητας του Μιχαλάκης και τα παιδοφυροσύνης, δεν θα κατέτασε βέβαια ο ίδιος τον εαυτό του εις τους ωραίους των ιατρών, ακολουθώντας το ρηθέν και παραλέω και για μένα. Για μένα όμως, το στενό του φίλο, κουμπάρο και συνεργάτη, υπήρξε ο ωραιότερος όρος, σωματικά και ψυχικά. Οι διατροί τώρα, Λοΐζος και Μελάς, άφησαν πίσω τους σημαντική κληρονομιά και χρημάτισαν διευθυντές του Κέντρου Υγείας. Ιδιαίτερα το όνομα του Λοΐζου, που ήταν μέλος της Επαναστατικής Επιτροπής Μενετών του 1944 και μεταπολεμικά διετέλεσε δήμαρχος Μενετών και Πηγαδίων, συνδέεται άρρηκτα με τα σκληρά χρόνια του Μεσοπολέμου και της κατοχής, περίοδο φτώχειας και μεγάλης ανασφάλειας. Γιατρών με πολύπλευρη κατάρτιση, ξυπνάδα, ανθρωπισμό και ανιδιοτέλεια, έτρεχε νύχτα μέρα παντού, όπου η χρειά τον καλούσε, ρηψοκινδυνεύοντας και δοκιμάζοντας τις δυνάμεις του ανάμεσα ακόμα και σε μικρής κλίμακας επίγουσης εγχειρήσεις και σε δύσκολες γένες. Δες. Παράδειγμα, ο Μιλών, που όταν ήρθε η ώρα να σκάσει μύτη στο Λάρι, εκεί που γεννήθηκα, να σου ο Λοΐζος χαμογελαστός και κρατώντας την ιατρική του στάντα, καβάλα πάνω σε ένα γαϊδουράκι. Δεν έλειψε δηλαδή ούτε από εμένα. Αγαπούσε τον κόσμο, τον απλό κόσμο και δημιουργούσε με τους ασθενείς του μεγάλη οικειότητα. Τέτοια που συχνά περιλάμβανε αστείες σκηνές, όπως αυτή που ακολουθεί. Επισκεπτόμενος κάποτε η ηλικιωμένη ασθενή του, τη ρωτάει από μακριά. «Εν επόφανες, μωρή κομπή!» Γελώντας εκείνη, του απαντά. «Τι αναπουλέεις, εκτοσιασμένε! Εσύ τι αποφάνεις πρώτα!» Όπως και έγινε. Παρόμοια ευτράπελη διάθεση χαρακτηρίζει μια ακόμη σκηνή που τη διασώζει ο Μιχαλάκης ο διατρός με επίκεντρο τον Μιλίχιο και Χορταζή διατρό, δηλαδή τον Λοΐζο. Όταν έχασε τις τελευταίες εκλογές στα Πηγάδια, ένα από τα στελέχη του είπε: «Αν ήταν μαθαίνοντα, ξέρε διατρέ, πώς ήταν να σε μαυρίσουν αυτά τα μπαστάρδια, κάνουν αντάπνοιε την ώρα που τα ξεγέννα», είπε ο συνεργάτης του. Εκείνος βέβαια ο άνθρωπος δεν απάντησε. Αδέκαστρος, αδωροδόκητος και αλτρουιστής, ο διατρός ο Λοΐζος θυμίζει τον Σανιώτη γιατρό Μινόκριτο, το γιο του Μητροδόρου, που γιάτρευε δωρεάν τους αρχαίους πριγκούνιους. Εκτός Καρπάτου τώρα, στην Αθήνα, η Ρόδο και εκτός Ελλάδος, οι βιογραφούμενοι διατροί δόξασαν το νησί και υπηρέτησαν με αυταπάρνηση της καρπάτικης παροικίας. Παράδειγμα, ο Γιώργος Καραϊτιανός, ο Ηλίας Κουρατατζής, ο Μιχάλης Γεργατσούλης, ο Γιώργος Χατζηδημητρίου. Αλλά και σε κρίσιμες στιγμές αντίστασης και πολέμου έδωσαν το παρόν οι διατροί της Καρπάτου. Στους Βαλκανικούς πολέμους, λόγω χάρη Βάσο Βέργης, ή σε γεγονότα της τετραδοκρατίας εντός και εκτός της Καρπάτου, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των μαχών στο Ελαλαμέι και το Ρίμινι, αλλά και της μαζικής συμμετοχής τους στο Σύνταγμα των Δεκανησίων Εθελοντών και στον Εμφύλιο Πόλεμο. Εδώ βλέπετε, όπως παραθέτει ο Μιχάλης στο βιβλίο του, μια λίστα των Καρπαθίων γιατρών που εντάχθηκαν εθελοντές στο Σύνταγμα των Δεκανησίων και πήγαν στην Αλβανία και πολέμησαν. Μεγάλη δουλειά. Και φυσικά οι πιο πολλοί από αυτούς πολέμησαν σε ιατρικά κέντρα και συνεργεία, αλλά άλλοι και ως αθλήμαντά. Αυτές λοιπόν οι πληροφορίες
επισημάνσεις για να τελειώσω και να μην σας κουράζω άλλο. Και συμπεράσματα ξεπηδούν μέσα από τις καλογραμμένες σελίδες του λαμπρού βιβλίου του Μιχαλάκη του Διατρού, που στο ιστοριογραφικό μεράκι του και την έξοχη πένα του έχουν βρει το πιο κατάλληλο μέσο διαιώνησης της μοναδικής εποποιίας και σπουδαίας κληρονομιάς που άφησαν πίσω. Η παρουσίαση αυτή, η ομιλία, θα μου επιτρέψετε να την αφιερώσω στον μνήμη του Μιχαλάκη του Διατρού και στην οικογένεια που δημιούργησε, στη Σεβαστή και τη Δανάη και τον Ηλία και τη Φωτεινή, που είναι η συνέχεια όχι μόνο βιολογική αλλά και επιστημονική και ιατρική του Μιχαλάκη, που εκείνη θα οδηγήσει τα βήματα λοιπόν αυτής της νέας γενιάς για να δημιουργηθεί μια καινούργια γενιά και δυναστεία του γιατρού του Μιχαλάκη το Μακρύ, μέσα από την πρόοδο που θα έχει στην Τσεχία η αγαπημένη μας Φωτεινή Μιχαλάκη Μακρύ. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά, για την εμπεριστατωμένη και ελαφρή διάβασή σας στον πληθωρικό κόσμο των γιατρών του νησιού μας. Και ο λόγος σε εσάς, πρώτος, παρακαλούμε τον Σεβασμιότατο που μας θυμάμαι την παρουσία του, αν θέλει να πει δύο λόγια, με τον αγαπημένο μας γιατρό Μιχάλη Μακρύ. Κανονικά δεν πρέπει να πέσει σε μένα ο λόγος. Ήταν τόσο ωραία όλα αυτά τα οποία ακούσαμε, τόσο διαφωτιστικά, που αυτή τη στιγμή, παρόλο που πρέπει αύριο πολύ πρωί να ξεκινήσω για να πάω στην Όλυμπο, νομίζω θα φιλομετρήσω το βιβλίο για να δω όλα αυτά τα οποία ακούσαμε. Άκουσα την Ευαγγελία που με πολύ συγκίνηση είπε, το πρώτο δώρο που έλαβε από το θείο της ήταν ένα δέμα με ορισμένα βιβλία. Πρέπει να πω κι εγώ ότι η πρώτη μου γνωριμία με τον Καλάκη τον Μακρύ ήταν να μου δώσει δύο βιβλία. Ένα για τους υπότας της Ρόδου και ένα του ενός πάλι για την περίοδο της. Όχι, θα το θυμηθώ το όνομα του. Ήταν και καθηγητής στα Ιωάννινα για την περίοδο των υποτών. Τσερπαλής. Μπράβο, Τσερπαλής. Μου έκανε εντύπωση και τον είπα, καλά είσαι γιατρός, τι δουλειά έχετε με αυτά. Λέει, όταν τα διαβάσεις, μπορούμε να συζητήσουμε. Πραγματικά τα διάβασα, με εντυπωσίασαν πολύ. Δεν είναι ντροπή να πω ότι τα ξαναδιάβασα, γιατί τόσο με εντυπωσίασαν. Όταν βρεθήκαμε, τον είπα, όταν ήμουν αστικό, είχαμε έναν ηλικιωμένο γιατρό, τον Αλεξιάδη, τον οποίο κανείς δεν τον έλεγε γιατρό. Τον έλεγε γιατρό, φιλόσοφο. Και έχω την εντύπωση, χωρίς να έχω διαβάσει βέβαια το βιβλίο, ότι ο Μιχαλάκης είχε αυτήν την τάση να είναι ιατροφιλόσοφος. Χαίρομαι που ακούω ότι έστω και με τα θάνατο θα βγει και ένα άλλο βιβλίο. Δεν ξέρω ποιος είπε ότι παρέλειψε, δεν πρόλαβε να βάλει τους οπτικράτους. Παίρνουμε κάποιο οδοντίατρο Μακρύ που κάνει και ωραίες εξαγωγές. Οπότε εκείνος πρέπει να συνεχίσει αυτό το έργο. Αυτή τη στιγμή θέλω να συγχαρώ όλη την οικογένεια των Μακρύδων, η οποία οπωσδήποτε συνδέεται με την άφηξή μου, μια που με παιδέχνει ως δήμαρχος πρωτοιάρχοντα ετών
ο Γιώργος ο Μακρύς. Η οικογένεια λοιπόν Μακρύ προσθέτει στην καρπαθιακή γραμματολογία πολύ χρήσιμα βιβλία. Ο Ανδρέας, ο Μιχαλάκης, η νεότερη ίσως, η μητέρα τους, κάτι που πλωτίζει αυτή την βιβλιογραφία και την ιστορία του νησιού. Για να κλείσω θέλω να πω κάτι το οποίο πραγματικά με συγκινεί ιδιαίτερως. Πολλές φορές σκέπτομαι και λέω πως ένα τόσο μικρό μέρος έχει βγάλει τόσους επιστήμονες. Κάποτε μου είπαν ότι οι γιατροί, οι Καρπάθοι, υπερβαίνουν τους 100 και στην Κεραπαναγιά σε έναν εσπερινό με πολύ παράπονο είπα, μα θα έπρεπε να είναι εδώ να βλέπουν τους γονείς τους, τους συγγενείς τους, για να μην περιμένουμε από ξένους γιατρούς. Τώρα βεβαίως έχουμε πιο πολλούς καρπατικούς γιατρούς. Είναι ευχής έργο να γίνονται αυτές οι συγκεντρώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων και έργων που τιμούν τον τόπο, που τιμούν την Κάρπαθο, που τιμούν όλους εμάς που ζούμε σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Συγχαρητήρια σε όλους σας. Ευχαριστούμε και εσάς, Σεβασμιότητα, για την κατάθεση ψυχής σας, καθώς και τους καθηγητές μας, τους διακεκριμένους πανεπιστημιακούς, τον κύριο Νικήτα Πολιτικό, που μας μίλησε από την καρδιά του και εκείνος για τον γείτονα και αδελφικό του φίλο, τον καθηγητή κύριο Καραπιανό Ιωάννη, που ανέλησε το βιβλίο, και εκείνος και τον καθηγητή του κύριο Μελά, για τη δική του ανάλυση της ιατρικής πληθώρας αυτής οικογένειας, της μεγάλης οικογένειας των γιατρών μας, τους οποίους θα ήθελα απόψε να ευχαριστήσουμε Σεβασμιότατε. Όλους τους γιατρούς. Με πρώτον τη χάρη των Μακρύ, αλλά και όλους τους γιατρούς, οι οποίοι σε τόσες συνθήκες δύσκολες και τότε και σήμερα, και όσους είναι εδώ στο νησί, πιο πολύ αυτούς που μένουν στο νησί μας και μας συμπαραστεί. Ναι. Και αυτούς που κάνανε το αγροτικό τους επέλεξαν να το κάνουν εδώ, και αυτούς που δεν το έκαναν εδώ, και αυτούς που είναι στην Αθήνα και στο εξωτερικό και μας βγάζουν από τη λίστα να μονίσουν να περάνε πρώτους και δεν μας παίρνουν λεφτά, μας προσέχουν επειδή είμαστε στην Καρπάθη. Ευχαριστούμε και αυτούς από καρδιάς όλους, και τους τωρινούς και τους παλιούς, σας είναι η μνήμη τους αιωνία, αλλά και τους νέους επιστήμονες που περιμένουμε να έρθουν να δουλέψουν στο νησί μας. Ήδη προχωράει το νοσοκομείο του νησιού μας το καινούργιο. Η δωρεά της προσπαθειών μας, η κόμπη της τοπικής αυτοδιοίκησης και των αγών τόπου μας, γίνεται η δημοπράτησή του. Και αρχές την Ιανουαρίου μας είπαν ότι θα έρθει το μάθημα ποιος θα χτίσει το νέο το νοσοκομείο. Περιμένουμε να μάθουμε και ποιος νέος επιστήμονας θα το επανδρώσει. Ο Μιχάλης ο Μακρύς θα έχει έρθει πάρα πολύ γι' αυτό, πιο πολύ από όλα τα άλλα, πιστεύω, έτσι μας πει. Ευχαριστούμε όλους σας για την παρουσία σας απόψε εδώ, την οικογένεια Μακρύ, ο καθηγητής, ο κύριος Μητροτενίδης θέλει να κάνει μια παρέμβαση. Ελάτε για πέρα. Ευχαριστούμε σας για την εσάς. Ελάτε κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σε όλους. Είχα τόσο προετοίμαστος και συγκινημένος, αλλά όλοι πόση ώρα μιλούσαν οι πολύ καλοί ομιλητές που παρουσίασαν το έργο και τη μεγάλη προσωπικότητα του Μιχάλη του Μακρύ. Εγώ έγραψα και έγραψα λίγες ματινάδες. Θα σας πω. Μεγάλε επιστήμονα, συνάδελφε Μιχάλη, όλοι για σένα είμαστε εδώ απόψε πάλι. Έψαξες τους παλιούς γιατρούς, σύγκραμα έχεις κάνει. Να ξέρουν οι νεότεροι, κανείς να μην ξεχάνει. Για τους γιατρούς που διάτρευαν, όλους από τα χωριά τους, και τους δεν κάνανε καλά για να έχουν την υγειά τους. Γιατρούς που στην Κάρπαθο προσφέρανε υγεία. Η προσφορά τους ήτανε πραγματική και θεία.
με μέσα απειροελάχιστα κάνανε χειρουργία και ξεγεννούσαν παιδιά όλα τους με υγεία. Κύριε Μελάτη, με μέσα απειροελάχιστα, το ξαναλέω, κάνανε χειρουργία και ξεγεννούσαν παιδιά όλα τους με υγεία. Μία μεγάλη δύναμη μέσα σου πάντα που είχες ήταν μεγαλύτερη όταν για αυτούς μιλούσες. Αυτοί εμάς ενέπνευσαν, πήραμε τη σκητάλη, όπως συχνά μου έλεγες, αγαπητέ Μιχάλη. Καρδιολόγια με καρδιά, πάρα πολύ μεγάλη. Μεγάλο έργο έκανες, θα σου το πω και πάλι. Έχουνε μάτια οι ψυχές και έχουν και αυτές και ακούνε και συμμετέχουνε και αυτές όταν και αυτές μιλούνε. Το σύγγραμμά σου, φίλε μου, όλοι θα το διαβάσουν και αυτό σου το χαμόγελο ποτέ δεν θα ξεχάσουν. Όπως βλέπετε, είμαστε περήφανοι για τους καθηγητές μας όλους και ο κύριος Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφέρειάς μας Καρπάθου Κράτους, κύριος Ζερκόπουλος, θα ήθελα να κάνει επίσης παρέμβαση. Ευχαριστούμε όλους οι δυο που κάνετε εμάς.